Νομίζω ότι από αυτό που ακούσαμε είναι επιτακτική ανάγκη να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι και να πάρουν πολιτικό άσυλο. Θα ήθελα να επενθυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, την τρομακτική κατάσταση που βρίσκονται οι πρόσφυγες που γλίτωσαν το ναυάγιο. Και δεύτερον, ότι μια συνέντευξη τύπου δεν είναι δικαστική έρευνα. Επομένως, να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης να κάνουν κανένα δύο ερωτήσεις, να μην τους εξαντλήσουμε, να μπορέσουν μετά το πέρας των ερωτήσεων να φύγουν και όποιοι φορείς, εκπρόσωποι φορέων υπάρχουν εδώ πέρα να κάνουν δηλώσεις, μπορούν να το κάνουν. Ελάτε. Ναι. Βασικά τα συλληπιτήριά μου για τις απώλειες. Δεν λέγεστε λίγο να το ακούν και οι υπόλοιποι. Και το μέσο. Και από πού είναι ο καθένας. Τα συλληπιτήριά μου για τις απώλειες, για τις απώλειές τους. Απλώς θέλω να ρωτήσω τον πρώτο κύριο, είπε κάτι, δεν κατάλαβα για πυροβολισμούς. Αυτό. Και από πού είναι ο καθένας. Από το thedoc.gr, ένα site. اول از همه میگن براتون تسلیت میگم به خاطر اتفاقی براتون افتادم میخوان شما پرسان کنن که شما یک چیزی گفتن درباره فایر وقتی حادثه افتاد فایر کردن چی میتونن دوباره توضیح بدن منظورتون چی بود اصلا از اون وقتی که کشتی ما خراب شد و آمده بود تا وقتی که ما غرق شدیم یه همیشه فایر میکرد وقتی که رسیدم فایر کرد هوایی فایر میکرد وقتی که کشتی ما غرق میشد ما میگفتیم ما بالا که با من که بالا شدیم همی فامیلا و همی تفلان نجات بدیم و قصه خود خونه بدیم تفلان نجات بدیم بازم فاکی میگفت توفنگ هوایی فیر میکرد میگیره به تک کلی ما میگو میزنم باز هوایی فیر میکرد Από τη στιγμή που χάλασε η βάρκα τους και ήρθαν και τους βρήκαν οι λιμανικοί, από εκείνη τη στιγμή άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. Την ώρα που βυθιζόταν η βάρκα και πνιγόταν ο κόσμος, πολύ περισσότερο ανησυχούσαν τα παιδιά τους που δεν ενδιαφέρονταν για τον εαυτό τους και τους ζήταγαν βοήθεια να σώσουν τα παιδιά εκεί μέσα στη θάλασσα. Προβολούσαν, φέρνανε το πιστόλι στο λαιμό τους, κρατούσαν και μετά περιβολούσαν στην αέρα και τους λέγανε φάκιου, θα σας σκοτώσουμε όλους. Σας παρακαλώ πολύ σύντομα, όχι πάρα πολλές ερωτήσεις, οι άνθρωποι δεν είναι σε καλή κατάσταση, να τους σεβαστούμε. Μιλάτε τώρα για να σας ακούνε και οι υπόλοιποι. Να επιμείνω λίγο στο θέμα της ανάκρισης, επειδή το βάζει έτσι πολύ επιτακτικά ο Υπουργός με καταθέσεις. Υπήρξε κάποια διαδικασία που να έμοιαζε με ανάκριση και υπήρξε διερμηνέα, αν έσαι ποια γλώσσα, αν υπήρχε να μας πει ο καθένας, νομίζω ότι είναι κομβικό στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης που θα ακολουθήσει. Αν και είδε απάντηση σε αυτό, να το ρωτήσω. میگن دوباره تحقیقاتی که اینجا وزارت اینجا کاغذهای پخش کردن که مثلا شما تحقیقات گرفتن آیا اتفاقی که مثلا نشان بده که تحقیق شده دوباره وضعیتی که اتفاق افتاد داخل دریا آیا همچی که اتفاق افتاد شما سوالات در این باره کردن شما کاغذهای امضا کردین چون اینجا کاغذهای رو پخش کردن ترجمان داشتین در چه زبانی براتون ترجمه میکرد و از شما از کلتان تشکر میکنم که این گپ یاد کردین کهی که ما در جزیره بودیم ما را در رستوران برد که یک لوکس رستوران بود شو اوجا تیر کردیم که اونجا باشین خوش باشین که ما بر جهان نشان بودیم که این ما نفرها را آوردیم نجات آوردیم در رستوران ماندیمش بعد از این مرد یک پلیسخانه بردش که نو آب بود چهره از همه اشکاش بیرون می برامد و نفر که میامد بیرون استاد میبود هیچ کسی اجازه نمیداد میگفت که از برای خدا برای ما تلفن بود که ما پدر خبر کنیم مادر خبر کنیم که ما 5 نفر ما 4 نفر ما 3 نفر عزیز دادیم لوتی قدر کن دل نفر خرسیس که تو دمیزه دینا کاتی توسو سماندی کلی و تن توس فیران استونیسی توس پیگن اپ تن ارخی توس پیگن سینا بیا پولتیلیا سینا پولتیلیو سیاتوریو یا ندیکسون سا کپیوس کوزموس پوسو کالا سوزون توس ادروپوس Αυτό διέρχεσε πάρα πολύ λίγο χρονικό και μετά τους πήγανε σε ένα κρατητήριο όπου δεν είχαν νερό, δεν είχαν φαγητό και ήταν σε πάρα πολύ κατάσταση και όποιος ήθελε να τους δει δεν τους επιτρεπόταν να τους δει κανένας. Η αμή πουλούσε δραϊκό που ο κυφτάν και μάρα ζαζιρέντικα ο καμπιπέτρα όρτα μες μόντις ο ας άρια κναφάρις έκαι κναπάρ νέα όρτ ας ούς σόλ πουρσόν μεκάτ μάγαρ πουρσόν και τώρα μεκάτ پاکستانی با زبان اردوارا میورد میگه بیشی کتیزی افغان که بزن
پشتون زبان ها میورد میگه بشی که فارسیوان گب بزن او برای پشتو پا فارسی نمیفهمد برای فارسیوان که تیزی ششته بود و گپی ناق ناق میزد Μετά τους πηγαίναν έναν σε ένα γραφείο που είχε υπολογιστεί με έναν ερμηνέαν που ήταν Πακιστανός, ο οποίος μιλάει Ουρδού και τους έλεγαν να μιλήσεις με αυτόν ή φέρνανε παστόφωνο Αφγανό να μιλήσει με περσόφωνο ή φέρνανε περσόφωνο ερμηνέα να μιλήσει με το παστόφωνο. Αμούντιας Μαρδούμι Σαζμαν Μπιλμέλ και Μέμετ ή κάρα χώρα τα βακούπ με το καπιλτρό μήμα μπανίκατ και μάχου ήτσι ζμ اموجا کته ازی میشستیم که هیچ نپاما که ای ازی چی میپرسه چی نمیپرسه اگه ای کار دوزی نمی بود چرا با امو صحنه تلفن خود کامپیوتر خودش بند میکرد Γινόταν με έναν τρόπο ότι όταν ερχόταν ο εκπρόσωπος της ΥΠΑ της αρμοστίας μέσα για να τους δει, τότε έκλαινε το υπολογιστή του, καθόταν κάπως περίεργα, σαν να μην φαίνεται ότι τι τους ρωτάει, τι τους λέει και τι κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Το κρύβανε και το κάνανε με έναν περίεργο τρόπο. نجات مردم هستند ما تنها نی که در یونان آمدیم یا از افغانستان آمدیم ما در هنگری وقت تیر کردیم در اتریش وقت تیر کردیم در آلمان وقت تیر کردیم در دنمارک وقت تیر کردیم در سوئد وقت تیر کردیم در ناروی 5-6 سال تیر کردیم ما این رقم پولیس ما ندیدیم که چی رقم کتی ما از این پولیس ها کردن Όλο αυτό το κάνανε να αποδείξουν για να βγάλουν ένα συμπέρασμα ότι του σώζανε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Αυτός δεν είναι από αυτούς που έρχονται κατευθείαν από το Αφγανιστάν εδώ και να μην έχει τίποτα. Έχει ζήσει πριν από εδώ, έχει ζήσει στην Ουγγαρία, έχει ζήσει σε πολλές όλες αυτές τις χώρες που είπε στην Ευρώπη. Είναι πρώτη φορά που συναντάει τέτοιο είδους αστυνομία και τέτοιο είδους αρχές που τους αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Είπε σαν απαντήσει στου μα, δηλαδή, μα τι γκουφτάνε μετά, τι γκουφτάνε είναι δάρι, μπαίνει χάρτερ και μπαίνει σου μα πει σαν απέ. Εσείς κρίνετε, εγώ δεν έχω τίποτα, δεν μπορώ να κρίνω, εσείς να πείτε όλη αυτή η διαδικασία τι σημαίνει. Πάμε σε μια τελευταία ερώτηση, υπάρχει κανείς. Οκ, νομίζω ότι η αλήθεια τώρα, η έρευνα είναι στα χέρια. Ναι, ναι, κάτι. Είχε τρικυμία, ρε παιδιά. Γιατί ο Φασάνα τη Γιατί αποφασίσανε. Ναι, γιατί σκοτώσανε όλους και γιατί αποφασίσανε να βρίσκουν μόνο γυναίκες και παιδιά για να βρίσκουν 16 άτομα άντρες που είδαν ότι ήταν από το λιμάνι του Πειραιά. Πού είσαι, ποιο μέσο είσαι. Από πού είσαι, θα μας πείτε. Το μέσο, τι του είπατε, το μέσο. Γιατί πετάσανε μόνο. Ποιος είστε. Ποιος είναι. Χριστεφόπουλος, από τηλεόραση του Sky. Για ποιο λόγο πετάξανε μόνο τους γυναίκες. Έλα, πήγαινε να ρωτήσετε πρωτοσάλτερα. Ησυχία σας παρακαλώ να σας απαντήσει. Ησυχία σας παρακαλώ να σεβαστείτε. Αμή μου και αμή πουλούσα χωρίς Αλλάπ Ακμπαρμά Σαρμάν και η κυστή αζή σελενσέρες δαργρεφτ کشتی جمع شد، کشتی یک متر در زیر آب شد، مرا نجات نمیداد، فرار میکرد، بعد از ایما بالا شدیم، هر نفر در شش لغت میزد، این برای ما الله پاک وقت داد. تو سویسسه او تیوز اوخی لیمانی که لئی، اوتی اوتان لیتی که ای وارکیا دیکی توس اپ تو سکافه تو لیمانیکو، με το πρώτο ξεκίνημα που έκανε πολύ απότομα και γρήγορα για να φύγει, έβγαλε καπνό και φωτιά η βάρκα δική τους και χάλασε. Και αυτό χρονικό διέρχεσε για να μπορέσουν αυτοί να προσπαθήσουν να ανέβουν ως μεγαλύτεροι μέσα στη βάρκα και εκείνη τη στιγμή παρόλο όλη αυτή την κατάσταση τους χτυπούσε πάρα πολλές φορές για να πέσουν στη θάλασσα αλλά αυτοί επέμεναν και κατάφεραν να ανέβουν στο σκάφος επάνω. Η τουρνίστα, η τουρνίστα, μα η χάτερ και στήκω χαράψοντα از اون طرف دو کشتی از طرف ترکیه هم آمد این مردم از این ترسید او کشتیم خراب شده بود که ما خیستیم بالا شدیم اگنی این همه ما رو میکشت زنده نمیماند زنده نمیماند Αυτοί είχαν πανεκκληθεί, είχαν φοβηθεί πάρα πολύ γιατί ερχόταν δύο βάρκες από την Τουρκία προς εκεί και προσπαθούσε με οποιοδήποτε τρόπο να φύγει για να μην φαίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλά χάλασε η βάρκα τους και κατάφεραν αυτοί να φύγουν. Αλλιώς, αν είχαν την ησυχία τους το χρόνο, θα τους είχαν πνίξει όλους εκεί μέσα. Αμήρα Κάμκη Τζουριάν, Αμήρα Κάμκη Τζουριάν, πιεδάσου τα κιάσμα, η Πουρσάν Κατίν, Σουμά Δαϊμπορά, Πουρσάν Α Τουρκία Κουρίν, Τουρκία Δα Τελουζούλου Χρυκρόρκατα και είναι μία φορά παρεκαζάν κουστά. Είναι μία φορά μα
خودم میدیدیم با چشمای خودم میدیدیم با دوربین میدیدیم که این نفر با قز میزد. اگر حق ما می بود آبی از این تیر میشد، ما حق نداشتیم به خاطر ما تیر نشدیم. ای تو عادی گپ نیست. مردم تمام جهان خبر داد که کافی فیلی تو سبت ترکیه تو سیپان اوتی ایدن است تلویزیون که اون پی ترکی که پلورا اوتی افتو اگنه که تو سیدن که نرودیسن اف که افتوس تی ایدن که لفان. Ωραία, νομίζω δεν είναι δικαστική έρευνα. Πιστεύω ότι είναι ολοκληρωμένη η ιστορία αυτή που έχουν πει. Ο καθένας πέρασε τα συμπεράσματά του.